Για να έχουμε μια ζωή που επιθυμούμε, συνήθως ξεκινάμε από κάτι πάρα πολύ μικρό. Όταν σκεφτόμαστε κάτι πάρα πολύ που το θέλουμε, γίνεται. Πρέπει να είμαστε ευπροσίγουροι, δηλαδή. Δεν γίνεται ένα αρνητικό μυαλό να έχει μια θετική ζωή. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μου, λίγο διαφορετικό. Είμαστε εδώ και δεν είμαι μόνη μου, είμαι με την Παρασκευή την Παγιάστα και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά τώρα έχει έρθει με έναν άλλο ρόλο. Αρχικά είναι θεραπεύτρια, είναι θήτα healer, γενικά θα μας μιλήσει για την ευζωία και για το Reiki κατ' επέκταση και τις θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε, εναλλακτικές θεραπείες, για να κάνουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε. Να την κάνουμε πιο εύκολη, να την κάνουμε πιο όμορφη. Είμαι σε μία διαδικασία που προσπαθώ να βγάλω από τη ζωή μου το στρες, το άγχος, τα άσχημα συναισθήματα, τις άσχημες σκέψεις και νομίζω ότι είσαι κατάλληλη. Οι περισσότεροι αυτή την περίοδο δεν περνάμε πάρα πολύ καλά, ξέρεις, με την κατάσταση. Όλοι που είμαστε λίγο κλεισμένοι στα σπίτια μας και δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουμε επί το πλείστον. Εμένα μου βγήκε και λίγο με μια κρίση πανικού. Δεν θα το ανοίξουμε πολύ αυτό το θέμα. Στον καθένα μας έχει βγει διαφορετικά. Σίγουρα με ένα στρες περισσότερο. Όμως θέλω να ζήσουμε χωρίς στρες και πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις, να μας κάνεις να ζούμε χωρίς στρες και χωρίς άγχος. Εγώ θα έλεγα στους ανθρώπους γενικότερα σε όλο τον κόσμο βασικά να προσπαθήσει να βρει στη ζωή του πράγματα τα οποία τον κάνουν ευτυχισμένο, τα οποία του δίνουν νόημα, τα οποία τον νοηματοδοτούν και του δίνουν ένα στόχο. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που λείπει κυρίως σήμερα από όλους μας. Εντάξει, περνάμε μία περίοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη για όλους μας, λόγω του κορονοϊού και γενικότερα, ξέρεις, στρες, άγχος και όλα αυτά. Ναι, η συναισθηματική απομόνωση. Ναι, είναι λογικό, πολύ λογικό. Οπότε εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, να είμαστε ενδυναμωμένοι, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δύσκολη στιγμή στη ζωή μας. Όταν έχετε δηλαδή κάτι δύσκολο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εργαλεία, γνώση για το πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Ωραία. Το πιο σημαντικό από αυτά που μου είχες πει είναι ότι, Έλενα, ξέρεις, μπορείς να έχεις τη ζωή που θες. Δηλαδή, η καλύτερη πτυχή της ζωής μας. Mm-hmm. Πώς την πετυχαίνουμε αυτή? Αυτό θέλει άσκηση. Mm-hmm. Θέλει εξάσκηση. Δηλαδή, για να έχουμε μια ζωή που επιθυμούμε, συνήθως ξεκινάμε από κάτι πάρα πολύ μικρό. Ξεκινάμε δηλαδή από το να κάνουμε όμορφες σκέψεις για αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, αν σε ρωτήσω εσύ τι ζωή θα ήθελες να έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου απαντήσω. Ναι, θέλω. Θα ήθελα να έχω μία ήρεμη ζωή. Mm-hmm. Όχι μέτρια, ενώ ήρεμη να είμαι εγώ συναισθηματικά και από εκεί και πέρα να κάνω τα πράγματα που με κάνουν και με ευχαριστούν. Δηλαδή τη δουλειά μου, τους ανθρώπους που αγαπώ, να έχουμε όλη υγεία, νομίζω βασικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ μακριά από αυτό, ούτε ότι είναι κάτι δύσκολο. Αντίθετα, το αντίθετο δηλαδή αυτού που μου περιγράφεις είναι το δύσκολο. Άρα οι άνθρωποι επιλέγουμε υποσυνείδητα να κάνουμε το δύσκολο κομμάτι, δηλαδή να επιλέγουμε να μην είμαστε ευτυχισμένοι, να μην έχουμε τη ζωή που θέλουμε να έχουμε και δεν επιλέγουμε αυτό που θέλουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Θα αντιστρέψουμε τη σκέψη μας. Στην ουσία, αν θέλω να έχω μια ευτυχισμένη ζωή, θα σκέφτομαι τη ζωή που θέλω να έχω. Στην ουσία, θα οραματίζομαι τη ζωή που θέλω να έχω. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και δύσκολο. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο. Το μυαλό μας το κάνει δύσκολο ή εύκολο κάτι. Οπότε, για να θέλω να έχω μια ευτυχισμένη ζωή, ξεκινάω να σκέφτομαι όμορφα. Να μιλώ όμορφα στον εαυτό μου και στους γύρω μου, να έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου οι οποίοι με βοηθούν να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πεδίο μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι μας περιβάλλουν, αυτό λέγεται πεδίο. Οι γονείς μας, η σχέση μας, οι φίλοι μας, με ποιους ανθρώπους ανταλλάζω ενέργεια. Οπότε αυτό εδώ λέγεται πεδίο. Το πεδίο λοιπόν που μας περιβάλλει είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ένα θετικό πεδίο. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει στη ζωή του ανθρώπους οι οποίοι είναι μίζεροι, είναι τοξικοί, τα βάζω όλα στη λέξη τοξική, όπως πολύ καλά είπες, θα έχει ένα πεδίο τοξικό. Δεν θα έχει χαρά, δεν θα έχει υγεία σιγά-σιγά, δεν θα έχει τη ζωή που θέλει να έχει. Για ποιο λόγο όμως όταν γεννιόμαστε, ερχόμαστε στην κοινωνία, μας έχουν μάθει να είμαστε πεσιμιστές περισσότεροι. Δηλαδή, σκέψου το χειρότερο για να μην απογοητευτείς μετά. Και όλο αυτό γίνεται ένας τρόπος ζωής, φαύλος κύκλος. Που πάει να γίνει κάτι καλό, εγώ το παίρνω από μένα. Κλείνω μια συμφωνία, σου λέω για παράδειγμα στην τηλεόραση μου παίρνω και μου λένε αυτό. Μέχρι να υπογράψω, μη σου πω καλύτερα, μέχρι να πάει να γίνει αυτό, λέω κάτι θα γίνει και θα χαλάσει. Και μη σου πω ότι τελικά το χαλάω μόνη μου.
Ναι. Είδες τι είναι η σκέψη. Γι' αυτό προσέχουμε πάρα πολύ πώς την τοποθετούμε τη σκέψη μας. Mm-hmm. Αρχικά, είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, για να μην σε χάσω. Είπες ότι λέμε μόνοι μας, οι ίδιοι δηλαδή, ότι μη γίνει κάτι και χαλάσει αυτό που είναι να γίνει. Αυτό είναι μια πεποίθηση. Πεποίθηση σημαίνει κάτι που πιστεύω mm-hmm. ότι είναι έτσι. Η πεποίθηση λοιπόν σιγά σιγά γίνεται προγραμματισμός mm-hmm. μέσα στο υποσυνείδητό μας. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά κάθε πεποίθηση που έχουμε την παίζει ο εγκέφαλός μας κάθε φορά που πάει να μας συμβεί κάτι καλό. Κάτι όμορφο, να κλείσουμε μια δουλειά, να κάνουμε μια ωραία σχέση, να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο γύρω μας. Mm-hmm. Οπότε κάθε φορά με αυτή την πεποίθηση που έχεις, για παράδειγμα, γιατί έδωσες πολύ ωραία πεποίθηση αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που κάτι όμορφο μπορεί να έρχεται σε σένα, εσύ ο ίδιος, σαν να αντιστέκεσαι σε αυτό. Σαν να βάζεις stop, σαν να λες και αν δεν συμβεί, όχι σαν, το λες. Και αν δεν συμβεί αυτό και συμβεί το χειρότερο σενάριο. Εάν λοιπόν βάλεις το χειρότερο σενάριο σε αυτό, τότε είναι πολύ απλό. Τα πάντα είναι ενέργεια. Η σκέψη σου θα γίνει ύλη. Όταν σκεφτόμαστε κάτι πάρα πολύ που το θέλουμε, γίνεται. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε σκέψου κάτι πάρα πολύ έντονα και όλο το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να γίνει. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί, που σίγουρα μπορεί να μην περνάει την καλύτερη φάση της ζωής του. Εγώ εύχομαι να την περνάτε. Αλλά λέω, αν δεν. Βασικές ασκήσεις όταν ξυπνάμε το πρωί, mm-hmm. ποια είναι αυτά που μπορούμε να λέμε στον εαυτό μας ή κάποιες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε και να δούμε άμεσα αποτελέσματα με την έννοια και στη διάθεσή μας και η διάθεσή μας να είναι διαφορετική και οι σκέψεις μας να τείνουν προς το καλό. Κοίταξε να δεις. Για να έχω μια ζωή έτσι όπως την επιθυμώ, mm-hmm. για να έχω μια ζωή θετική, θα πρέπει και ολόκληρη η ύπαρξή μου να ζει σύμφωνα με αυτό. Πρέπει να είμαστε ευπροσίγοροι, δηλαδή. Πολύ ωραία. Να σκεφτόμαστε το θετικό και να μην κλείνουμε στο αρνητικό. Πού τη βρήκες αυτή την ωραία λέξη? Απλά ήθελα να το πω. Ωραία. Ισχύει όμως αυτό, έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά γενικότερα. Δεν γίνεται ένα αρνητικό μυαλό να έχει μια θετική ζωή. Οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μια θετική ζωή, καταρχάς θα πρέπει να έχει ένα θετικό μυαλό. Αυτό που πες για την άσκηση είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους που μας βλέπουν ότι σιγά σιγά όταν ασκούμε το νου, mm-hmm. Μπορούμε να ξυπνάμε το πρωί και επειδή το πρωί βρισκόμαστε σε κύματα θήτα ακόμη την ώρα που ξυπνάμε, δηλαδή ο εγκέφαλός μας είναι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, εκεί είμαστε σε κύματα θήτα. Την ώρα λοιπόν που ξυπνάμε μπορούμε να πάρουμε μια πάρα πολύ ωραία άσκηση και να την κάνουμε κάθε πρωί, mm-hmm. σαν, θα σου το πω, διαλογισμό, πολύ εύκολα. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτόμαστε πριν σηκωθούμε από το κρεβάτι. Κάτι το οποίο επιθυμούμε να έχουμε. Τι ζωή θέλω να έχω? Θέλω σήμερα να είμαι χαρούμενος. Θέλω η μέρα μου να πάει φανταστικά. Θέλω σήμερα η συνεργασία μου με έναν άνθρωπο που έχω να συνεργαστώ να είναι υπέροχη. Και υλικά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε. Θα σου πω. Έχω πάρα πολύ υγεία. Mm-hmm. Έχω αγάπη γύρω μου. Σαφέστατα μπορείς και υλικά πράγματα, γιατί η ύλη δεν είναι κάτι κακό. Mm-hmm. Η ενέργεια και η ύλη δεν είναι κάτι κακό. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο ενέργειας που εκδηλώνεται σε ύλη. Δηλαδή κάτι το σκέφτεσαι, ενέργεια. Και εκδηλώνεται ως ύλη. Αν θέλει ένας άνθρωπος να έχει ηρεμία και γαλήνη και έχει πάρα πολύ στρες και άγχος, ξεκινάει κάθε πρωί για 21 ημέρες να κάνει αυτή τη μικρή άσκηση. Και γιατί 21? 21 ημέρες γιατί ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι χρειάζεται 21 ημέρες για να πάρει ένα πρόγραμμα, ένα προγραμματισμό. Οπότε, το 21 είναι ένα νούμερο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ να βάλουμε μέσα στο υποσυνείδητό μας μία νέα πληροφορία και να την κάνουμε εγκατάσταση, να την εγκαταστήσουμε. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να έχει περισσότερα χρήματα, σημαίνει ότι πρέπει να ψάξει μέσα του, να σκάψει. Με τη θεραπεία γίνεται αυτό. Το Theta Healing είναι μία θεραπεία η οποία βοηθά πάρα πολύ να σκάψουμε και να βρούμε ποιο είναι το μπλοκάρισμα που έχουμε και γιατί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να μου λες εσύ ότι εγώ θέλω να έχω πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν τα έχω. Αλλά το πρόγραμμα που έχεις, εάν πραγματικά σκάψουμε και βρούμε τι γίνεται εκεί μέσα, μπορεί να λέει. Δεν μου αξίζει να έχω χρήματα ή αν έχω χρήματα. Θα έχω συμφορές. Θα έχω συμφορές, θα είμαι δυστυχισμένος. Οπότε τι κάνεις, δεν έχεις για να είσαι καλά. Αυτό όλο γίνεται υποσυνείδητα. Είναι πολύ ωραίο που το λέμε, αλλά είναι πολύ βαθύ. Θέλω να μου δώσεις 10 tips. 10. Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Δεν ξέρω αν θα είναι 10. Εγώ θα σου πω τώρα ό,τι μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα σου πω ότι μια ωραία άσκηση που δώσαμε είναι ένα από όλα αυτά που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους για να βοηθηθούν. Δηλαδή, το πρωί που ξυπνάω να σκέφτομαι θετικά ή να κάνω έναν μικρό οραματισμό, έναν ωραίο διαλογισμό. Επίσης, να πω για να μην μπερδευτεί ο κόσμος που μας βλέπει ότι και η προσευχή είναι διαλογισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το πρωί ξυπνάμε και προσευχόμαστε,
Βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί τι σημαίνει διαλογισμός? Σημαίνει σταματώ για λίγο το νου από τις εξωτερικές σκέψεις και τον φέρνω σε εσωτερική κατάσταση. Αν εγώ λοιπόν σταματήσω για λίγο και κάνω την προσευχή μου, προσευχηθώ ας πούμε το πρωί, για όλα όσα θέλω να έχω, για όλα όσα επιθυμώ να έχω στη ζωή μου, θα με βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα όλη την ημέρα μου να είμαι ήρεμος και χαλαρός. Mm-hmm. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ωραία. Ένα δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάνεις και το και με ρωτάς. Είναι η διατροφή. Δηλαδή το πώς τρώμε και γενικότερα πώς συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας έχει πολύ άμεσο αποτέλεσμα με το τι βγάζει. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος θρέφεται και τοξινώνεται πάρα πολύ έντονα, σίγουρα δεν θα έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Ένα τρίτο και πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε θεραπείες, να είμαστε σε ηρεμία και γενικότερα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πώς κάνουμε θεραπείες? Στην ουσία, κάνω θεραπεία για να μπω πιο εύκολα σε μένα, για να μπορώ να με γνωρίσω καλύτερα. Νομίζω δεν θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε όλο το θέμα σε αυτό το βίντεο και αν θέλει και ο κόσμος, που πιστεύω θα θέλει πολύ, αλλά λέω, θα μας το γράψει από κάτω στα σχόλια και θα κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο λίγο πιο συγκεκριμένο για ρέικι, θεραπείες. Με τη συζήτηση που είχαμε, όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όλοι μπορούμε να κάνουμε θεραπείες, είναι για όλους το ρέικι. Ναι, οι θεραπείες είναι για όλους, αλίμονο. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν από τη στιγμή που έχουν ένα αίτημα για θεραπεία για κάποιο θέμα που αντιμετωπίζουν, σαφέστατα και μπορούν να κάνουν θεραπεία. Θα ήθελες να. Επειδή είπαμε την άσκηση από την αρχή, οπότε δεν έχουν ρωτήσει τώρα κάτι πρακτικό. Πρακτικά μας είπες τι μπορούμε να κάνουμε. Αν θες κάτι να πεις για πρώτη φορά που κάνω αυτό το πράγμα με τον κόσμο, κάτι συγκεκριμένο ή να απευθυνθείς στον κόσμο, με χαρά να το κάνεις, γιατί εμένα. Μου έχεις ανοίξει έναν δρόμο πάρα πάρα πολύ ωραίο, που πιστεύω θα με βοηθήσει πάρα πολύ και βοηθάει και τον κόσμο ήδη, πιστεύω, ήδη από το πρώτο βίντεο. Αν θες κάτι να πεις, μπορείς να το πεις. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα που θα βοηθήσουν τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν εδώ μαζί σου και που είπαμε τόσο ωραία πράγματα. Εύχομαι να είναι όλοι καλά βασικά, να είναι στο κέντρο τους και να φροντίζουν και να αγαπούν τον εαυτό τους. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Να αγαπάτε τον εαυτό σας. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το κάνουμε. Έχουμε μάθει να κριτικάρουμε τον εαυτό μας. Άμα κριτικάρεις τον εαυτό σου, ο εαυτός τι να κάνει και αυτός τι να κάνει. Θα νιώθει ενοχή. Άρα αγάπησέ τον για να αισθανθεί αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, Είναι το αγαπημένο μου βίντεο μακράν από το YouTube. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω νιώσει πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενη. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Ξέρω ότι σε ζητάνε από παντού. Και μου έκανες την τιμή. Με ζητάνε. Με χάσανε για λίγο. Ήταν η Παρασκευή Μπαγιάστα. Εκεί που είχα ηρεμήσει, Θεέ μου. Λοιπόν, να πω ότι τα παιδιά εδώ είναι όλα υπέροχα. Είναι εξαιρετικοί, πάρα πολύ φιλόξενοι, πάρα πολύ γελαστοί και έχουν πάρα πολύ ωραία ενέργεια και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για σένα, γιατί σε βοηθάει και είσαι έτσι πολύ power. Δίνεις πολύ ενέργεια. Είδατε, όταν έχεις ένα θετικό άνθρωπο δίπλα σου, ούτε λίγο πονοκέφαλος δεν με έπιασε. Και αυτό. Λοιπόν, εμείς αρχικά σας ζητάμε και εγώ και η Παρασκευή να κάνετε ένα like, να κάνετε ένα share, να κάνετε ένα comment με βάση αυτά που είπαμε, πόσο σας βοήθησαν. Αν κάνετε τις ασκήσεις για 21 μέρες, να μας ξαναγράψετε. Είχε αποτέλεσμα. Να κάνετε ένα subscribe. Όχι για μένα, έχουμε πει. Για αυτά εδώ τα παιδιά. Και σας ευχαριστώ. Αγάπη, ευημερία, τύχη, μακροημέρευση που λέει ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης Κώστας Γρηγορακάκης. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Bye. Φιλιά πολλά.